Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και μιας και είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε για το 2019, θα ήθελα να ευχηθώ και σε εσάς προσωπικά, αλλά και σε όλους όσους μας παρακολουθούν, να έχουμε μια καλή χρονιά, μια δημιουργική χρονιά και το 2019 να είναι η αρχή για να συμβεί κάτι καλό στην πόλη μας, κάτι καλό στον Δήμο μας και στην περιοχή μας. Όπως έχω ξαναπεί, εσείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης είστε ένα σημαντικό κομμάτι επικοινωνίας μεταξύ μου και των συμπολιτών μας και επειδή είναι γεγονός αυτό, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την δουλειά που κάνετε και να σας ευχαριστήσω παράλληλα. Φυσικά, στο προσεχές διάστημα και στο άμεσο μέλλον θα είμαστε σε συχνή επικοινωνία να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να εξηγήσουμε και να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με την σημερινή τοποθέτηση. Και πάμε στον λόγο, ξεκινάμε τον λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μετά λοιπόν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας και την παρουσίαση του λογότυπου του συνδυασμού, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα σήμερα. Παρουσιάζουμε το σχέδιο με τις βασικές αρχές και θέσεις του συνδυασμού. Στην πορεία που έχουμε χαράξει προσεκτικά και μεθοδικά για τη νέα διοίκηση του Δήμου Καστοριάς. Καταθέτουμε επιγραμματικά και συνοπτικά τις προτεραιότητες και τους στόχους μας. Τις βασικές επιλογές για το μέλλον του τόπου μας. Επιλέγουμε να το κάνουμε έγκαιρα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο σε όλους τους ειδημότες μας να γίνει αντιληπτή και κατανοητή η σκέψη μας, η νοοτροπία μας και το πεδίο δράσης μας. Όπως τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, καλούμε κάθε συμπολίτη μας, κάθε φορέα, κάθε θεσμικό παράγοντα να συμπορευτεί σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με όλους, να βάλουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου στο ίδιο τραπέζι. Θα το δοκιμάσουμε, θα το προσπαθήσουμε, θα το επιδιώξουμε. Η Καστοριά βρίσκεται σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Η απουσία στρατηγικής και στόχων. Η έλλειψη επενδυτικών πρωτοβουλειών. Η έλλειψη κατασκευής έργων υποδομής σε συνδυασμό με το γενικότερο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον έχουν οδηγήσει τον τόπο μας σε οικονομικό μαρασμό, σε όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και παθητική αποδοχή των πάντων. Για εμάς ο Δήμος Καστοριάς είναι ένας Δήμος με πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τεράστιες δυνατότητες. Δεν έχουμε σκοπό όμως να μηδενίσουμε το έργο και την προσφορά κανενός. Όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, ό,τι μπόρεσαν να δώσουν με το παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης, το έδωσαν. Μπορούσαν να δώσουν περισσότερα? Εμείς λέμε ναι. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε μια νέα αρχή, να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο. Με πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να σηματοδοτήσουν αυτή την επανεκκίνηση του Δήμου μας για την πολυπόθητη αναγέννηση του τόπου μας. Με άριστη γνώση όλων των ζητημάτων, μικρών και μεγάλων, αλλά πολύ βασικό, με μεγάλη διάθεση για δουλειά. Αυτό το χρονικό διάστημα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη στελέχωση του συνδυασμού μας και την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Δημιουργούμε μια πραγματική κυψέλη εργατικότητας και ομαδικότητας. Το μόνο μας πρόβλημα είναι η επιλογή των ικανότερων από αυτούς που μας ζητούν να μας πλαισιώσουν. Ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω, μακριά από κομματικές ταμπέλες. Εν όλο το προσεχές διάστημα θα επιδιώξουμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις υγιείς και δημιουργικές ομάδες του τόπου μας. Μόνο έτσι θα δώσουμε την απαραίτητη όθηση με αποτελεσματικό συντονισμό, συνεργασία, με σχέδιο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, ρεαλιστικών στόχων, με δυναμικές διεκδικήσεις και πρακτικές λύσεις. Όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας καταθέτουμε σήμερα 10 βασικές αρχές, 60 προτεραιότητες, έναν στόχο και μία υπόσχεση. Και ξεκινάω. Διοικητική αναδιάρθρωση για ένα σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό Δήμο που έχει ως επίκεντρο τον Δημότη, τον επισκέπτη, τον άνθρωπο.
Τι εννοούμε? Φρέσκια και σύγχρονη αντίληψη συντονισμού και διοίκησης. Σεβασμός στον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Ουσιαστική ενεργοποίηση και αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων. Αποτελεσματική διαχείριση υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και τήρηση αυστηρή χρονοδιαγραμμάτων. Τακτική έλεγχη για αξιολόγηση δράσεων και επίτευξη στόχων. Αναζήτηση και επιμερισμός ευθυνών όταν και όπου απαιτείται. Πλήρης αξιοποίηση τεχνολογίας, ψηφιακών μέσων και εφαρμογών. Ανοιχτή τέλος, μόνιμη διάβλη επικοινωνίας με Βρυξέλλες και Ευρωπαϊκή Ένωση, με σύσταση γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Έμφαση στη διαφάνεια και την νομιμότητα για έναν νοικοκυρεμένο και αποτελεσματικό Δήμο που σέβεται τους πολίτες του. Πιο συγκεκριμένα. Διορατικότητα και διεκδικητικότητα στην εξέβρεση πόρων. Χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση στα οικονομικά του Δήμου. Κατάρτιση ρεαλιστικών και όχι εικονικών προϋπολογισμών. Δίκαιη κατανομή σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Είναι κάτι που θέλουμε να δώσουμε βάση κυρίως στην περιφέρεια. Αναπτυξιακός προγραμματισμός και βιώσιμες επιλογές. Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Στεναρή υπεράσπιση, ανάδειξη και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συνέστηση ευθύνης και σεβασμού στις κληρονομιές ευεργετών. Εξασφάλιση κοινωνικής μέρημνας για έναν Δήμο ανοιχτό σε όλους, με ισότητα, αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις. Όπως για παράδειγμα, συνέχιση, επέκταση και βελτίωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Στήριξη ευπαθών ομάδων. Διαρκής ενεργοποίηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού. Αξιοποίηση του συνολικού κατακτησμένου ανθρώπινου δυναμικού. Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και κοινόχρηστων χώρων για έναν Δήμο που διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες και τους επισκέπτες του. Δηλαδή, εστίαση και επιμελής φροντίδα στην καθημερινότητα. Ενίσχυση τομέα καθαριότητας και προώθηση ανακύκλωσης. Καινοτόμες επαναρρυθμίσεις κυκλοφορίας. Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών. Επανεξέταση χώρων λαϊκών αγορών. Βελτίωση υφιστάμενων και εξέβρεση πρόσθετων χώρων στάθμευσης. Αναβάθμιση και περαιτέρω χρήση των δημόσιων χώρων. Ανάδειξη αξιόλογων σημείων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Ενεργοποίηση κινήσεων για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Κάτι για το οποίο υπάρχει και ήδη έτοιμη μελέτη. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας για να γίνει ξανά η περιοχή ελκυστική σε νέες ευκαιρίες και αποδοτικές επενδύσεις. Εννοούμε απόλυτο σεβασμός στην ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα, στόχευση συνεργασίας όλων των αρμοδίων φορέων, στήριξη εφαρμόσιμων ιδεών και νέων μορφών επιχειρηματικότητας, περιοδικές πεζοδρομήσεις και διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, δημιουργία και στήριξη επαγγελματικής θερμοκοιτίδας. Έμπνευση και υψηλή στόχη για έναν Δήμο κοντά στους νέους με ελευθερία στην έκφραση και στη διακίνηση ιδεών. Αυτό θέλουμε να επιτευχθεί με εκπόνηση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Μόνιμη, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλους. Αξιοποίηση φρέσκων και πρωτοποριακών ιδεών. Ανάδειξη προβλημάτων και αξιολόγηση προβληματισμών. Αναζήτηση λύσεων και διεξόδων μέσω καινοτόμων δράσεων. Συμμετοχή σε κάθε πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα. Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων. Ανάπτυξη, προώθηση και προβολή κάθε είδους τέχνης. Προσαρμογή του πρωτογενή του τομέα και ποιοτικό άλμα στη νέα εποχή με τον Δήμο να εγγυάται, να προστατεύει και να αναδεικνύει τα προϊόντα της Καστοριανής γης. Επίσης ένας βασικός άξονας πρωτογενής τομέας και ο αγροτικός τομέας, στον οποίο θέλουμε να δώσουμε μεγάλη βάση, μεγάλη βαρύτητα. Καθολική στήριξη ενώσεων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Ενθάρρυνση συλλογικών πρωτοβουλειών. Ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας.
υιοθέτηση νέων πρότυπων αγροτικής επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση πλεονεκτημάτων κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερωτικές και άλλες δράσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, ανάπτυξη αγροτουρισμού, διασύνδεση προϊόντων και παραγωγών με την τουριστική αγορά, ενέργειες για αποπεράτωση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών. Επιτακτική στήριξη της γνωπίας, ένας κλάδος ζωτικής σημασίας, στον οποίο διαχρονικά οφείλεται η ευημερία της περιοχής και των κατοίκων της, αλλά θα έλεγα και σε μεγάλο βαθμό η εθνική μας οικονομία. Οι σκέψεις μας εδώ πάρα πολλές και έχουν να κάνουν κυρίως με ενίσχυση διεθνούς εκθέσεως Γούνας, περαιτέρω αξιοποίηση του αεροδρομίου, προβολή μεγάλη βαρύτητα επίσης αυτό της Καστοριάς ως πόλη της Γούνας, εναρμονισμός εκτροφείων και βυξοδεψίων με την πράσινη ανάπτυξη. Επανεξέταση, κοινή επαναδιαπραγμάτευση και κοινή επανεδιεκδίκηση όλων των μικρών και μεγάλων ζητημάτων σε κάθε τομέα, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα που έχει απασχολήσει τον Δήμο μας τα προηγούμενα χρόνια. Τελευταίο αφήνουμε αυτό από το οποίο θα ξεκινήσουμε πρώτα, και εννοώ τον τουρισμό. Αξιοποίηση πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς που σε συνδυασμό με τον φυσικό πλούτο της περιοχής επιβάλλουν στο Δήμο να καταστεί ο τουρισμός προμετωπίδα ανάπτυξης της περιοχής μας. Για να τονιστεί η ιδιαίτερη βαρύτητα και η σημασία που προσδίδουμε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, επικεφαλής του τομέα αυτού τίθεται ο Δήμαρχος. Απαιτείται ένας νέος βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στρατηγικός προγραμματισμός, να συγκεντρωθούμε και να συντονιστούμε, να δούμε ποιοι και πόσοι είμαστε, να καταγράψουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να αξιολογήσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και υποδομών που διαθέτει η περιοχή μας, να αναδιαμορφώσουμε τους στόχους και να τους εμπλουτίσουμε. Να απαντήσουμε σε ερωτήματα τύπου σε τι υπερτερούμε και τι θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο. Ποιες περιόδους και πόσους μήνες το χρόνο θέλουμε τουρισμό. Ποιο target group τουριστών θέλουμε. Σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις που μόνο μέσα από μια συγκεκριμένη τεχνοκρατική αντίληψη θα μπορέσουν να παράξουν αξιοποιήσιμα και ορατά αποτελέσματα, τα οποία βέβαια θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό όχημα της περιοχής. Και τότε μόνο θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια προσεκτική, στοχευμένη και αποδοτική διαφημιστική προβολή. Με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο, με επινοητικότητα, φαντασία και τόλμη, με πρωτοποριακές καινοτόμες πρωτοβουλίες, με στοιχεία που θα προσδιορίζουν επακριβώς την ποιοτική μας ταυτότητα. Με ενιαία εικόνα λόγο που θα κατοχυρώνεται διακριτικά η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα της περιοχής μας. Συνδέουμε Γούνα, τουρισμό, πολιτισμό, προϊόντα γης. Επενδύουμε στη λίμνη και το οικοσύστημα. Τοποθετούμε την Καστοριά στην κορυφή των προορισμών. Δημιουργούμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το brand name Καστοριά. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα βασιστούμε για να διαμορφώσουμε και να ξεδιπλώσουμε ολοκληρωμένα το σχέδιό μας. Είμαστε σε διαρκή επαφή με όλους τους φορείς, με κάθε αρμόδιο θεσμικό παράγοντα. Επισκεπτόμαστε και θα το κάνουμε πιο έντονα βέβαια και πιο εντατικά το επόμενο χρονικό διάστημα όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, καταγράφουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα της περιοχής. Συζητάμε με όλους από κοντά, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο. Γνωρίζουμε καλά ότι θα μας πούνε ήρθαν κι άλλοι. Όμως για εμάς είναι η μεγάλη διαφορά αυτή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε. Να πείσουμε ότι εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους, που τους ξεχνάνε την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεχώς δίπλα στον κάθε πολίτη, να βρισκόμαστε καθημερινά με όλους τους ανθρώπους και να συζητάμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κάθε έναν. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την μάχη των ανέξοδων υποσχέσεων στον καθημερινό αγώνα της ευθύνης και της δουλειάς. Πρέπει να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε μια σύγχρονη νοοτροπία συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συνδημότες μας.
θέλουμε να κάνουμε ξανά την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Δήμο τον πιο φιλικό φορέα στον Δημότη. Βάζουμε τις βάσεις και τα θεμέλια για μια περίοδο που θα αλλάξει το τοπίο και θα ενώσει όλους τους πολίτες. Με στόχο να καθορίσουμε και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν μπορούμε βέβαια να πάρουμε πίσω τις δεκαετίες που χάθηκαν. Μπορούμε όμως και πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που θα έχουμε από εδώ και ως το εξής μπροστά μας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να κάνει ο Δήμος και η ευρύτερη περιοχή άλματα προόδου και ανάπτυξης. Αυτή την ανάγκη να μπει ο Δήμος σε τροχιά προόδου και ανάπτυξης έρχεται να εκφράσει ο συνδυασμός μας. Ο στόχος 1. Να δημιουργήσουμε το brand name Καστοριά. Η υπόσχεση 1. Σηκώνουμε τα μανίκια και ώρα για δουλειά. Σας ευχαριστώ.